Θέλω ένα σύντομο σχόλιο από το συγγραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου για τις γερμανικές οφειλές στην Ελλάδα σήμερα, τον κύριο Σικελάκη που ήταν εκεί, ανοίξαν πανό. Δεν θέλω να μείνουμε σε αυτά. Στο διατάφτα θέλω να μείνουμε, κύριε Σικελάκη. Πρώτα απ' όλα, κύριε Σκίνη, θέλω να πω το εξής. Ο Γερμανός πρόεδρος, πέραν της απρέπειας που έκανε με την ομή και απαξιωτική δήλωση και παντελώς ανυπόστατη και το γνωρίζει πολύ καλά απάντηση στην πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι τάχα το θέμα νομικά έχει κλείσει, έκανε και κάτι άλλο. Προσπάθησε να χρησιμοποιήσει τους επιζώντες της κατοχής ως ντεκόρ που θα αποδείκνυαν την ανθρώπινη ευαισθησία του, να τους πει δύο γλυκά λόγια, να υποφεληθεί από το γεγονός ότι είναι σε προχωρημένη ηλικία και ενδεχομένως να υπάρχει μια άμβληση των συναισθημάτων και να υποφεληθεί και της φιλοξενίας, του αισθήματος φιλοξενίας των κατοίκων, άρα με τον καλύτερο τρόπο να πάρει δύο φωτογραφίες και ίσως και δύο δηλώσεις και να τις χρησιμοποιήσει για να δείξει πόσο πέτυχε η επίσκεψή του. Και οι επιζώντες της κατοχής από 81 έως 97 χρονών που ήταν εκεί το έφεραν τούμπα, του μίλησαν με σκληρά λόγια, αρνήθηκαν να του δώσουν το χέρι τους, του είπαν ούτε λίγο ούτε πολύ τι θέλετε εδώ, εμείς δεν σας καλέσαμε, αν ήσατε να αποδώσετε δικαιοσύνη καλώς πείτε το, αλλά αν είναι να επαναλάβετε αυτά που είπατε στην πρόεδρο της Δημοκρατίας δεν θέλουμε να τα ακούσουμε. Και όχι μόνο αυτό, άνοιξαν και το πανό δικαιοσύνη και αποζημίωση και πέφτασε το μήνυμα στα πέρατα του κόσμου. Να λοιπόν που καμιά φορά η προσπάθεια, έτσι, η υπεροψία που διακρίνει τη γερμανική πλευρά μπορεί να γυρίσει ως μπούμεραν. Αλλά αυτό που είπατε πριν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αποδείχθηκε περίτρανα ότι η θέση του Εθνικού Συμβουλίου που εδώ και 10 ακριβώς χρόνια από το 2014 όταν ξεκίνησε αυτή η αλλαγή πολιτικής της Γερμανίας που από τη μία διακήρυσε μονομερώς, ατεκμηρίωτα, αβάσιμα ότι το θέμα τάχα έχει κλείσει και από την άλλη ξεκινούσε τη λειτουργία αυτών των γερμανοελληνικών ιδρυμάτων της ντροπής θα έλεγα, όχι της συμφιλίωσης, μιας ψευδεπίγραφης συμφιλίωσης που βασίζεται σε σαθρά θεμέλια, θεμέλια του εκμαυλισμού συνειδήσεων, της συναλλαγής, της υποτέλειας. Λοιπόν, δικαιωθήκαμε όταν λέγαμε ότι αυτά τα ιδρύματα άνοιξαν για να λειτουργήσουν ενάντια στη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών. Το παραδέχτηκε ο ίδιος ο πρόεδρος στην ομιλία του όταν είπε ότι οι γερμανικές οφειλές ξεχάστε τις, αλλά έχουμε τα ιδρύματα αυτά. Για ποιο λόγο? Για να μας δώσει κάποια ψίχουλα, να πληρώσει κάποιους νέους ιστορικούς να πλαστογραφήσουν την ιστορία ή να δηλητηριάσει τα παιδιά μας με τις γερμανικές αντιλήψεις στα ελληνικά σχολεία. Αυτό είναι και το πρώτο ζήτημα για το διατάφτα, κύριε Σαχίνη, που θέλετε. Αν η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία αυτού του τόπου εννοεί τις δηλώσεις της και εννοεί και την ομόφωνη απόφαση της Βουλής της 17ης Απριλίου του 2019, πρέπει σήμερα, ναι, να, αν όχι να καταργήσει, το λιγότερο να θέσει σε αναστολή η λειτουργία αυτών των επέσχυτων ιδρυμάτων τα οποία δηλητηριάζουν τις σχέσεις των λαών. Και αναφέρομαι στο Γερμανοελληνικό Ίδρυμα Νεολαίας, στο Γερμανικό Ταμείο για το Μέλλον και τη Γερμανοελληνική Συνέλευση. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, που μπορεί επίσης να γίνει με μία τροπολογία σε ένα νόμο τη Δευτέρα. Κατάργηση του άρθρου 923 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το οποίο είναι ένα μεταξικό κατάλοιπο που έχει κριθεί με γνωμοδότηση τριών διακεκριμένων καθηγητών, Μπέη, Χρυσόγονου και Κασιμάτη, ως αντισυνταγματικό, και το οποίο προβλέπει ότι προκειμένου να προχωρήσει σε κατάσχεση και πληστηριασμό της περιουσίας του γερμανικού δημοσίου στην Ελλάδα για να αποζημιωθούν τα θύματα που έχουν στα χέρια τους αμετάκλητες αποφάσεις και θύματα Διστόμου και του Ρεθύμνου, απαιτείται η υπογραφή του Υπουργού Δικαιοσύνης. Αυτό μπορεί να υπάρξει μια τροπολογία ότι αυτό, η συγκεκριμένη ρύθμιση, δεν ισχύει όταν πρόκειται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, μαζικές σφαγές αμάχων, εγκλήματα πολέμου. Αυτά τα δύο, αν τα κάναμε μέχρι τη Δευτέρα, θα καταλάβαινε η γερμανική πλευρά ότι υπάρχει πολιτική βούληση στην Ελλάδα για διεκδίκηση
και φυσικά θα υπήρχε μια αναταραχή στη Γερμανία. Και όταν μάλιστα συνεχίσουμε με τη διεθνοποίηση του ζητήματος, δηλαδή να υλοποιηθεί η απόφαση του 19 και αντιπροσωπεία της Βουλής μαζί με εμπειρογνώμονες του θέματος να πάει να επισκεφτεί τα κοινοβούλια των συμμαχικών στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο χωρών με την Ελλάδα, αλλά και το γερμανικό κοινοβούλιο, να παρουσιάσει τις απόψεις μας και τις απαιτήσεις μας, να δώσει συνεντεύξεις τύπου, να μεταδώσουν σποτ στα αγγλικά και τα γερμανικά παντού. Αυτό θα φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τη Γερμανία, που όπως ο διάολος φοβάται το λιβάνι, δεν θέλει σε καμία περίπτωση να αναδεικνύονται τα φοβερά, τα σφιγερά εγκλήματα που διέπραξε η ναζιστική Γερμανία, γιατί τραυματίζουν το προφίλ της, καταστρέφουν την εικόνα που έχει φιλοτεχνήσει για τον εαυτό της ως μια υποψήφια ηγέτιδα της Ευρώπης και του κόσμου. Και από εκεί και πέρα βέβαια, αν σε εύλογο χρόνο και μιλάμε για μήνες ή το πολύ ένα χρόνο, που θα ξεδιπλωθεί βάση σχεδίου, αυτή η εθνική γραμμή διεκδίκησης θα πάρει σάρκα και οστά. Αν σε εύλογο χρόνο η Γερμανία επιμείνει στην αλαζονική, ανάλγητη, παράνομη, αντιδημοκρατική και ατεκμηρίωτη άρνησή της, τότε ανοίγει διάπλατα η οδός της δικαστικής διεκδίκησης και οφείλει η προετοιμασία για την διεκδίκηση να ξεκινήσει τώρα. Και υπάρχει και κάτι ακόμα, κύριε Σαχίνη, το οποίο είναι, το έχουμε, μπορούμε να το αντιγράψουμε από την Πολωνία για να δείξουμε την αποφασιστικότητά μας και για να οργανώσουμε καλύτερα τον αγώνα μας. Μπορεί άμεσα να δημιουργηθεί υφυπουργείο αρμόδιο για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών. Εγώ είχα την ευκαιρία να συναντήσω τον υφυπουργό εξωτερικών της Πολωνίας, τον κύριο Μούλαρτζικ, ο οποίος με συγκροτημένο λόγο, με πλήθος στοιχείων, με στρατιά συμβούλων, κατόρθωσε να συντονίσει αποτελεσματικά την παρουσία της Πολωνίας και τη διεκδίκηση των αποζημιώσεων. Έστειλαν επιστολή στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επιχείρησαν να συγκαλέσουν διεθνή διάσκεψη για το ζήτημα. Αυτά μέσα σε πολύ λίγο χρόνο, και θα έκαναν και άλλα αν δεν έπεφτε η κυβέρνηση και να βγει ο φίλος του Βερολίνου, ο αγαπημένος της Ντόναλντ Τούσκ. Λοιπόν, ας πάρουμε αυτή την καλή πρακτική από την Πολωνία, να δημιουργήσουμε υφυπουργείο που να συντονίσει τον αγώνα. Αυτό και μόνο συμβολικά θα έστελνε το μήνυμα στον ελληνικό λαό ότι ξεκινά η διεκδίκηση, και το μήνυμα στη Γερμανία ότι τέλος τα ψέματα και τέλος αυτά τα δημοσιεύματα τα άθλια από τη Frankfurter Allgemeine Zeitung, την καρδιά του κατεστημένου. Καλά, καλά, κύριε Σιγκελάκη, μισό λεπτό. Δεν είναι μόνο αυτή. Όλες οι γερμανικές μεγάλες εφημερίδες, ούτε λίγο ούτε πολύ, τι θέλουν αυτό, έτσι. Αυτοί οι ηθαγενείς εκεί κάτω θυμούνται, λέει, 8 δεκαετίες μετά, λέει, παιδιά, λέει, τώρα εντάξει, προχωράμε. Η μεγάλη Ευρώπη. Ναι. Αυτό μας λένε. Ναι, προχωράμε, όλοι. Αλλά ο λογαριασμός της κατοχής παραμένει ανοιχτός και απαράγραφος, και οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους, κύριε Στάινμαγερ. Αν έλεγε αυτό η πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα αναγορευόταν σε σύμβολο του ελληνικού λαού. Δεν το είπε όμως, παρά την φιλότιμη προσπάθειά της, και δεν είχε, αν θέλετε, και το κουράγιο ή την προετοιμασία να απαντήσει σε αυτή την προκλητική δήλωση του Γερμανού Προέδρου. Ωστόσο, εμείς στο Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών, που όπως ξέρετε δώσαμε το παρόν και στα Χανιά και στην Κάνδανο, και ήμασταν εκεί και φωνάζαμε τα συνθήματα και χαρήκαμε την παρουσία των επιζώντων και μιλήσαμε με τον κόσμο και χαρήκαμε ιδιαίτερα με τον εθνικό και δημοκρατικό λόγο του Μητροπολίτη Κισάμου Σελλήνου. Πάλι καλά κύριε Σιγκελάκη, γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας, γιατί δεν λέω μόνο την πρόεδρο και τον πρωθυπουργό, λέω και τα άλλα κόμματα, εξαιρώ ένα που βγήκε εγκαίρος, να τα λέμε να καταλαβαινόμαστε, το ΚΚΕ βγήκε εγκαίρος. Οι υπόλοιποι έσπευσαν ασμένοντες μετά, αλλά όλοι σε ένα μότο που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είπε ο Δέσποτας. Με συγχωρείτε δηλαδή. Ακριβώς. Τους είπε αφήστε τα τρελά. Το αίσθημα του λαού ο Μητροπολίτης Κισάμου Σελλήνου, ο Αμφιλόχιος, και έδειξε
πόσο εύκολα μπορεί να είναι τα πράγματα όταν τα έχεις καθαρά στο μυαλό σου και όταν η ψυχή σου δονείται από τον πατριωτισμό και όταν δεν φοβάσαι. Διότι η ελληνική πολιτική τάξη, με ελάχιστες εξαιρέσεις, δείχνει διαχρονικά μια αμφιθυμία, να το πω, στην καλύτερη περίπτωση, μια ανεκτικότητα, μια ενδοτικότητα στο ζήτημα αυτό. Διακατέχεται από φοβικό, από σύνδρομο φόβου απέναντι στη Γερμανία. Πάντως δεν πείθει. Δεν πείθει τους Έλληνες και πολύ περισσότερο δεν πείθει τους Γερμανούς ότι εννοεί τις ρητορικές αυτές διακηρύξεις περί διεκδίκησης γερμανικών οφειλών. Οφείλουμε να πούμε έως εδώ. Οφείλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Εμείς θα συνεχίσουμε ως Εθνικό Συμβούλιο και Κίνημα Διεκδίκησης. Δεν θα τους αφήσουμε να ησυχάσουν, και εννοώ και τους Έλληνες, τους δικούς μας, τους εκπροσώπους του λαού. Θα τους πιέσουμε αφόρητα, αλλά επιτέλους ας αναλογιστούν την ιστορική τους ευθύνη και ως μια πράξη απέναντι σε αυτό το λαό που έχει υποφέρει τα πάνδυνα και που πέρασε τώρα και από τις συμπληγάδες του μνημονίου, που πολύ σωστά ο Δέσποτας το είπε, όταν εμείς χρειαζόμασταν οξυγόνο, αυτοί ήρθαν και μας πέρασαν στο λαιμό τη θηλιά του μνημονίου και έδειξαν πώς εννοούν τη φιλία και την συνεργασία των λαών και των χωρών, για να μην θυμηθούμε τι στάση παίρνει η Γερμανία όταν αφορά την σύγκρουση Ελλάδα-Τουρκία σε μια σειρά από θέματα, πάντα παίρνει την πλευρά της Τουρκίας και του Ερντογάν. Δηλαδή, δεν έχει καταλάβει το πολιτικό σύστημα ότι η ανεκτικότητα εκλαμβάνεται, και θα έλεγα δικαίως, εκλαμβάνεται ως αδυναμία? Τι άλλο περιμένουν? Εν πάση περιπτώσει, ας μιλήσουν τη γλώσσα της αλήθειας. Αν δεν μπορούν να προχωρήσουν, να βγουν και να το πούν, για να πάρουμε και εμείς τις αποφάσεις μας. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο, κύριε Σιγκελάκη, γιατί αυτά είναι τα πρώτα σχόλια την επόμενη μέρα. Είναι αυτή, πώς να το πω, η ατάκα στην ομιλία του Προέδρου, του Γερμανού Προέδρου, καλά τα συγγνώμη και τα λοιπά, και η ομολογία ότι είναι πέρα ως πέρα στο μεδούλι από το γερμανικό στρατό, δηλαδή τη συνέχεια την οποία εκπροσωπεί σήμερα οι προπάτορες, όμως είπε κάποια στιγμή ότι ήρθε η ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη από κοινού, να χτίσουμε γέφυρες και σε αυτή την κατεύθυνση στο ελληνογερμανικό ταμείο. Ποια ευθύνη να αναλάβουμε από κοινού, για να καταλάβουμε? Καταλαβαίνετε τι εννοεί, κύριε Σταχίνη. Εννοεί αυτό το οποίο επιχείρησε και στο παρελθόν και η Τουρκία με μια ελληνική κυβέρνηση, αλλά δεν πέρασε, να γράψουμε μια κοινή ιστορία της κατοχής. Να γράψουμε δηλαδή η σφαγής με τα θύματα, να καταλήξουμε σε μια κοινή ιστορία η οποία δεν θα έχει γωνίες, θα μιλάει με πολιτικά ορθό λόγο και εκ των πραγμάτων δηλαδή θα να παίξουμε το παιχνίδι της Γερμανίας με αντάλλαγμα τα ψίχουλα, τα 30 αργύρια των γερμανοελληνικών ιδρυμάτων, για να κόψουμε δυσάρεστες διατυπώσεις, για να μαθαίνουν τα παιδιά μας να κοιτούν προς το μέλλον. Και το παρελθόν τώρα ας το αφήσουμε πίσω, μα και η αντίσταση το παράκανε και τι νόμιζαν, θα κερδίσουν τη Βέρμαχτ, και είναι πιο πολλά αυτά που μας ενώνουν από αυτά που μας χωρίζουν. Αυτό θέλουν να κάνουν, να βάλουν μια ταφόπλακα στη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών και να βάλουν και μια ταφόπλακα στην ιστορική αλήθεια. Όμως αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Και θέλω να πω και κάτι που σχετίζεται με αυτό. Ζητούσε πράγματι, είχαμε πει ως Εθνικό Συμβούλιο ότι θα θέλαμε να ακούσουμε μια καθαρή και ειλικρινή συγγνώμη. Είναι όμως ειλικρινής η συγγνώμη, ή μάλλον η συγχώρεση που ζήτησε, γιατί τη λέξη συγγνώμη την αποφεύγουν για αυστηρά νομικούς λόγους, γιατί σημαίνει συνέπειες, ότι θα πρέπει να δώσει αποζημιώσεις. Και ουσιαστικά εμείς αυτό το νόημα έχει η παρέμβασή μας, να τον οθήσουμε προς τα εκεί. Είναι όμως λοιπόν ειλικρινής η συγχώρεση που ζήτησε ο Γερμανός Πρόεδρος? Φοβούμε πως όχι. Γιατί πρώτον δεν προχώρησε η Γερμανία επί δεκαετίες την αποναζιστικοποίηση, δηλαδή την εκαθάριση των ναζιστικών σταγονιδίων που υπήρχαν στη δικαιοσύνη, στη δημόσια διοίκηση, στο στρατό, στην εκπαίδευση, παντού. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε σήμερα το ακροδεξιό και ίσως και ναζιστικό κόμμα στον προθάλαμο της εξουσίας. Πρώτο. Δεύτερον, έκανε τα πάντα η Γερμανία για να μην τιμωρηθούν οι σφαγείς, οι υπεύθυνοι των εγκλημάτων.
πίεσε αφόρητα την Ελλάδα για να πάρει από τα χέρια μας το Μέρτεν, βράβευσε εγκληματίες πολέμου και απόλαυσαν μια ζωή ελευθερίας και δικαίωσης, όπως ο Στούντεντ, ο οποίος έμεινε πολύ λίγο στη φυλακή και μετά, ας πούμε, όλοι ομοίανε στο όνομά του και θεωρούνταν εθνικός ήρωας. Άρα δεν επέτρεψε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θα μου πείτε, αυτά τα δύο κρίθηκαν. Έχει περάσει τώρα το χρόνος, δεν μπορεί να γίνει τώρα από ναζιστικοποίηση του γερμανικού κράτους, δεν μπορεί να τιμωρηθούν οι σφαγείς, οι ελάχιστοι που ζουν είναι πάνω από 90 ετών. Τι έχει μείνει λοιπόν? Μα το μόνο που έχει μείνει για να δείξει ότι η Γερμανία αλλάζει πορεία, ότι χαράσει μια βαθιά διαχωριστική γραμμή με το ναζιστικό της παρελθόν, ότι κλείνει τη μαύρη βίβλο της κατοχής, είναι να αποδοθούν οι γερμανικές οφειλές προς την Ελλάδα. Εγώ αν να γίνει θυμίσω... αυτό, τότε πραγματικά θα πούμε ότι συγγνώμη, είναι ειλικρινής και καλοδεχούμενη. Εγώ να σας πω, κύριε Σιγκελά, και εσείς τα ξέρετε, για τον κόσμο το λέω, διότι εδώ, κοιτάξτε, εδώ μου γράφουν για τις αποζημιώσεις ή ότι πίνουν, τρών, σκοτών στην Παλαιστίνη με τις πλάτες, λέει, των Γερμανών. Άλλος μου λέει, δεν τα λέει καλά ο κύριος Σταϊνμάγερ, και στη Θεσσαλονίκη και το είπε και χθες, λέει. Τι πάνε να πει οι Εβραίοι? Έλληνες πολίτες ήταν και οι Εβραίοι. Δεν ήταν Ισραηλινοί, λέει. Όλοι μαζί. Άρα, πώς διαχωρίζει τους Έλληνες πολίτες? Ακριβώς. Έχει μια, κάνει έναν επιλεκτικό έτσι διαχωρισμό για να δείξει ότι οι σφαγιαστέντες έχουν σχέση με το Ισραήλ, με το κράτος του Ισραήλ, και άρα να συμψηφίσει τις ιστορικές ευθύνες αυτού του κράτους για τη γενοκτονία στη Γάζα, να δείξει για ποιο λόγο, εν πάση περιπτώσει, η Γερμανία μονίμως στηρίζει το Ισραήλ. Αυτοί ήταν οι Εβραίοι αδερφοί μας, ήταν Έλληνες πολίτες. Μάλιστα. Που σφαγιάστηκαν στην Ελλάδα. Πάρθηκαν από την Ελλάδα και πήγαν στρατόπεδα θανάτου και δεν είχε την ευαισθησία καν η γερμανική κυβέρνηση να τους δώσει πίσω το αντίτιμο των εισιτηρίων που πλήρωσαν για το θάνατο. Τώρα θα συμβάλλει στο μουσείο, και θέλω να κλείσουμε με το φίλο τον Τάκη που μου λέει εδώ, πέστε στον κύριο Σιγκελάκη που τα ξέρει αλλά να τα ακούει και ο κόσμος. Σε 9 Οκτωβρίου του 8 του 2008 στο δικαστήριο του Στρασβούργου το Προσικό Τραστ κατέθεσε προσφυγή κατά της Πολωνίας, διεκδικώντας επανορθώσει από την Πολωνία. Δηλαδή, ο κλέφτης, φωνιάς και βιαστής ζητούσε αποζημίωση από το ΦΥΜΑ. Δυστυχώς στην Ελλάδα λέμε λόγια, λέει μόνο. Είναι ουσιαστικά το δημοσίευμα της Frankfurter Allgemeine Zeitung που μας απειλεί ότι θα υπάρξουν ανταπετήσεις. Αλήθεια, μπήκε ποτέ ο ελληνικός στρατός στο Βερολίνο και να προβεί σε σφαγές αμάχων? Καταστρέψαμε εμείς τη Γερμανία? Υπάρχει κάποιο σημείο που να είναι γκρίζο και σκοτεινό της ελληνικής ιστορίας και να μας κρατάνε οι Γερμανοί? Αν έχουν να το πούνε. Αυτούς τους απαράδεκτους συμψηφισμούς, και μάλιστα απέναντι στην Ελλάδα, τους λέμε ότι δεν περνάνε. Και κατά τη γνώμη μου, η χθεσινή μέρα και η δυναμική υποδοχή από το λαό της Κανδάνου και της Κρήτης του Γερμανού Προέδρου σηματοδοτεί ένα ορόσημο, και από εδώ και πέρα όλα πρέπει να αλλάξουν, όλοι συμπεριλαμβανομένου και του κινήματος διεκδίκησης των Γερμανικών. Γεια σας, μπράβο, σας τιμά αυτό. Συμπεριλαμβανομένων και αυτοδιοικητικών. Βεβαίως. Μαρτυρικών δήμων. Βεβαίως. Που είναι μέλη γάλα όλα. Δήμων που δεν είδαμε εμείς την υποστήριξη, αν θέλετε, αυτές τις μέρες. Είδαμε εκεί δημάρχους, πολλοί μας λέγανε καλές κουβέντες έτσι κατηδίαν. Δεν είδαμε όμως μια υποστήριξη αυτού του αγώνα που κάναμε συνέντευξη τύπου στα Χανιά. Δεν είδαμε να έρθει κάποιος έτσι και να μας πει, να δώσει το παρόν εκεί. Δεν είδαμε να βρει την ευκαιρία τώρα το δίκτυο μαρτυρικών δήμων, τώρα που έγινε αυτός ο χαμός, να βγάλει μια ανακοίνωση. Παλεύει το Εθνικό Συμβούλιο. Ξέρετε ότι εμείς δεν έχουμε ούτε ένα ευρώ κρατική χρηματοδότηση. Δεν έχουμε ταμεία των Δήμων, δεν έχουμε από πουθενά. Όλα είναι από το υστέρημα των μελών μας, από το υστέρημα του χρόνου και των χρημάτων τους, και κάνουμε ό,τι μπορούμε, ταξιδεύουμε σε όλη την Ελλάδα, πάμε στο εξωτερικό, κρατάμε ανοιχτό το θέμα, που είναι οι υπόλοιποι. Αλλά και εμείς πρέπει να βάλουμε μυαλό από τα λάθη μας, πρέπει να προχωρήσουμε πιο δυναμικά. Αλλά θέλουμε όλους κοντά μας, γιατί είναι ένα θέμα που μας ενώνει και δεν πρέπει να το υποτάξουμε σε κομματικές ή προσωπικές σκοπιμότητες. Και αυτό είναι ένα μήνυμα προς όλες τις πλευρές, ακόμα και τις πιο αγωνιστικές. Κύριε Σιγκελάκη, σας ευχαριστώ για μια φορά ακόμη για αυτό το πρώτο σχόλιο.
Θα τα ξαναπούμε, διότι αυτή η ιστορία δεν πάνε να λένε για τα, πώς τα λένε, τα ιδρύματα λήθης και αγκαλιών. Καλές είναι οι αγκαλιές. Ο ελληνικός λαός δεν έχει χωρίσει τίποτα με το γερμανικό λαό. Αλλά υπάρχει ένα αλλά. Διότι αυτή η χώρα πήγε 60 χρόνια πίσω. Είχε και την πολυτέλεια να κάνει και εμφύλιο τρομάρα της. Άλλα 40. Έναν αιώνα πήγαμε πίσω σε καταστροφή. Και ο εμφύλιος παιδί της κατοχής είναι. Σωστό γι' αυτό. Σωστό. Καλημέρα, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεπή υποστήριξη του δίκαιου αγώνα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.